Και θα ρωτήσω πρώτα για το χαρακτηριστικό σκελετό των γυαλιών σου. Από την πρώτη μέρα που σε βλέπω και από το Voice, σε γνωρίσαμε και μάθαμε για σένα. Μέχρι σήμερα δεν έχεις αλλάξει το σκελετό. Κάνεις λάθος. Τον έχεις αλλάξει. Να χρησιμοποιήσει αυτό τον ίδιο όμως. Λοιπόν, ναι, θα σου πω. Το ίδιο στυλ. Εκείνος ήταν ένας άλλος σκελετός που μοιάζει με αυτόν. Ναι. Αλλά δυστυχώς μου έσπασε σε ένα τροχαίο. Δυστυχώς, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ εκείνο το γυαλί. Μετά. Ναι. Όλα καλά. Όλα καλά. Εδώ ρε παιδί μου, μια γραμμούλα έχω στο κεφάλι μου. Όλα καλά. Ήταν τα γυαλιά, δηλαδή. Το μόνο που έσπασε ήταν τα γυαλιά. Ευτυχώς το κεφάλι μου έμεινε στη θέση του. Να πάνε τα γυαλιά εκεί, να είμαστε γύρω να πάρουμε και πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο μαύρος ο σκελετός είναι πάντα μέσα στην καρδιά μου, ρε παιδί μου, σε μια ξεχωριστή θέση. Λίγο εντάξει, είχα κουραστεί με τον περιορισμό εδώ στην όραση. Πήγα λίγο σε διάφανο, στο Lonely Heart, όπως έδειξε και το βίντεο, είχα το διάφανο γυαλί. Και ξαναεπέστρεψα στο μαύρο, το κλασικό, μάλιστα, το ωραίο, το παντροπαράδοτο. Χωρίς να θέλω να γίνουμε αδιάκριτος προς Θεού, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο χρησιμοποιείς τα γυαλιά, αλλά θα μπορούσες να φανταστείς το πρόσωπό σου πλέον χωρίς γυαλιά καθόλου. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να σου πω. Όταν τα βγάζω, δηλαδή. Καλά, κοίταξε, είναι σήμερα καταδεθέν. Ναι, είναι. Έτσι, είναι. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, την. Χωρίς να θέλω να κάνω καμία σύγκριση προς Θεού, για λόγους ότι κάθε ένας άνθρωπος είναι μοναδικός. Γι' αυτό λέω. Νάνα Μούσχουρη, ας πούμε. Δεν μπορώ να τη φανταστώ χωρίς τα γυαλιά της. Ναι, με έχουν. Η αλήθεια είναι σε εκείνη πάρα πολλές φορές με την Νάνα Μούσχουρη. Το ακούω δηλαδή ακόμα και τώρα, ήδη από το Voice, το άκουγα πριν 6 χρόνια. Όχι, εμένα μου αρέσει, είναι το στήθος, αλλά λέω. Έτσι το φαντάζεσαι να πάει. Ναι, κοίταξε, μέχρι στιγμής δεν μπορώ να με φανταστώ η αλήθεια χωρίς γυαλιά. Και όταν τα βγάζω δηλαδή για να κάνω τον μπάνιο μου και τα σχετικά και βλέπω τον εαυτό μου στο καθρέφτη, λέω ρε παιδάκι μου, πώς γίνεται να αλλάζει τόσο πολύ, ρε παιδί μου, το πρόσωπο, έτσι μου φαίνεται εμένα. Ναι, τώρα, είναι θέμα συνήθειας. Ναι, είναι. Άλλη σου λέω, το βγάζεις. Αλλά πέρα από το ότι δεν βλέπω κιόλας, δεν τα φοράω μόνο για στυλ. Δεν βλέπω. Έτσι όπως κοίταξες, έτσι όπως έχει φτάσει η χειρουργική. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Στα οφθαλμολογικά. Είδα ανθρώπους με τεράστια θέματα να βρίσκουν λύσεις. Οπότε θεωρώ να πω ότι αν κάποιος αποφασίσει να μην φοράει γυαλιά, μπορεί άνετα πια. Ναι, πάρα πολύ άνετα. Εκτός κάποιων πολύ σοβαρών θεμάτων ενώπου.